Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι, στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. Η χώρα παραμένει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πάνω από 1.300 άτομα σε 34 πόλεις εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και 44 δρόμοι έκλεισαν. Διαρκώς ενισχύονται τα αναχώματα προκειμένου να μην κινδυνεύσει η πόλη. Οι άνθρωποι των συναρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται διαρκώς στα επικίνδυνα σημεία παρά την κούρασή τους. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός του Euronews στο δρόμο προς το Βίσεγκραντ, μια πόλη που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια της Βουδαπέστης. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν καλά ότι η ζωή δίπλα στο Δούναβι έχει το τίμημά της. Εάν καταφέρουμε να προστατευθούμε, δεν θα πούμε ότι κερδίσαμε. Θα ήταν ανόητο. Πρέπει να ζούμε με το όμορφο ποτάμι και να προσαρμοστούμε με αυτό, λέει ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας. Εθελοντές βρίσκονται επιποδός. Ορισμένα χωριά μετά το Βίσεγκραντ είναι αποκλεισμένα εξαιτίας του όγκου των υδάτων. Η ανταποκρίτρια του Euronews μεταδίδει. Όχι μακριά από εδώ υπάρχει το χωριό Κισορώσι που έχει αποκλειστεί. Για μερικές ημέρες είναι αδύνατο να φτάσεις ως εκεί με το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα ακόμη και με βάρκα, διότι ο δρόμος αυτός οδηγεί προς το λιμάνι.